Σήμερα είμαστε στο Kama Yuar Studio με τη Δάφνη, Δάφνη Αλεξάνδερ. Δάφνη μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στο Vanguard. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Η Δάφνη πρόσφατα ήταν στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να ανεβεί αρκετές φορές στη σκηνή. Γιατί η ταινία στην οποία συμμετείχε, πρωταγωνίστησε, βραβεύτηκε 5 φορές. 5 φορές. Να διευκρινίσω ότι ήμουν η μόνη εκπρόσωπος της ταινίας στην τελετή λήξης, διότι ο σκηνοθέτης και συγγραφέας μας, ο Σταύρος Παμπαλής, έπρεπε να φύγει, είχε ένα γύρισμα στη Λευκοσία, όπως και οι υπόλοιποι συντελεστές, παραγωγή κλπ. Οι οποίοι ήταν εκεί στο φεστιβάλ, έπρεπε να φύγουν, οπότε ήμουν η μόνη εκεί. Και εντελώς απροσδόκητα και βεβαίως προς μεγάλη μας χαρά και τιμή, μας εκαλέσαν όχι μία, όχι δύο, αλλά 5 φορές για 5 βραβεύσεις για την ταινία μας, η Πολιορκία Συνοδού Λιπέρτη. Και, η οποία είναι ένα σύγχρονο κυπριακό western. Η οποία είναι, είναι μία ταινία western. Πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας είναι ένα σπίτι το οποίο είναι χτισμένο πάνω στην πράσινη γραμμή. Και είναι στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή είναι μετά από το 2013 που έγινε το κούρεμα, δηλαδή μέσα στην οικονομική κρίση, και είναι για μια οικογένεια της οποίας το σπίτι έχει κατασχεθεί από την τράπεζα και ξεκινάει μια κατάσταση έντασης και θρίλερ, όπου η οικογένεια αρνούνται να εγκαταλείψουν αυτό το σπίτι. Και είναι γυρισμένη σε στυλ western, διότι όπως είπε και ο Σταύρος, το σπίτι, διότι είναι χτισμένο πάνω στην πράσινη γραμμή, και διότι εμπλέκονται και η αστυνομία και η ΟΗΕ και οι Τούρκοι και οι Έλληνες στρατιώτες λόγω του συμβάντος, πλέον οι κανόνες, οι κανονικοί δεν ισχύουν. Τι ήταν εκείνο που πιστεύεις ότι ενθουσίασε τους κριτές και βραβεύτηκε 5 φορές η ταινία? Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία και βεβαίως είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή πρόκειται για μια οικογένεια η οποία πρόκειται να τα χάσει όλα. Και βεβαίως η οικονομική κρίση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γι' αυτό ήταν ένα δράμα βεβαίως η ιστορία. Αλλά το έξυπνο και ασυνήθιστο πιστεύω που έκαμε ο Σταύρος Παμπαλής ήταν να το συνδυάσει με χιούμορ και με αστυνομικό, δηλαδή ήταν και κάπως αστυνομική η ταινία και κάπως thriller και western, δηλαδή συνδύασε θέματα και genres τα οποία ίσως δεν συνδυάζονται συνήθως με έναν τρόπο πάρα πολύ έξυπνο. Είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος συγγραφέας και σκηνοθέτης. Το σενάριο πιστεύω ήταν εξαιρετικό. Ήμασταν πολύ τυχεροί με όλους τους συντελεστές. Ήταν μια εξαίρετη συνεργασία. Η σκηνογράφος η Λίζα Τσουλούπα έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Ο πρωταγωνιστής ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ήταν σπουδαίος. Και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, ο Ακύλας Καραζήσης, η Νιώβη Χαραλάμπους. Ήταν μια ομάδα πραγματικά εξαιρετική. Από τους παραγωγούς μέχρι όλη η ομάδα. Εσύ, Δάφνη μου, πώς βρέθηκες να συμμετέχεις στη συγκεκριμένη ταινία? Εγώ κατά κρύβια. Εσύ γενικότερα να πούμε ότι είσαι Κύπρια, γεννήθηκε σε μεγάλωσε στη Λευκοσία. Γεννήθηκα μεγάλωσα εδώ. Αλλά η βάση σου είναι το Λονδίνο. Η βάση μου είναι το Λονδίνο. Δηλαδή, μετά από τη δραματική σχολή στο Λονδίνο, ήμουν τυχερή. Πήρα αμέσως μετά από τη δραματική σχολή ένα ρόλο σε μια σειρά συνεχιζόμενη στο BBC, η οποία λέγεται Casualty. Και από τότε, δηλαδή πριν 10 χρόνια περίπου, έμεινα. Δηλαδή και ξεκίνησα μια καριέρα στο εξωτερικό, κυρίως στα αγγλικά. Δηλαδή και τηλεόραση και θέατρο και κινηματογράφο. Έκανα μόνο μία ταινία μικρού μήκους στην Κύπρο, μία πολύ βραβευμένη μικρού μήκους του Αντώνη Μαρά που λεγόταν Το Παλάτι, και από τότε δεν είχα ξανακάνει κινηματογράφο στην Κύπρο. Το 2014 λοιπόν, 4 χρόνια πριν να γίνουν τα γυρίσματα, ο Σταύρος Παμπαλής, τον οποίον ήξερα αρκετά, όχι πάρα πολύ καλά, αλλά τον ήξερα, μου έστειλε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Και από το 2014 μέχρι τα 2018, διότι όπως ξέρεις, περνάει συνήθως κάποιος χρόνος ώσπου να βρεθούν τα λεφτά, ώσπου να βρεθούν οι υποστηριχτές κλπ. Βρισκόμαστε με τον Σταύρο όποτε ερχόταν Λονδίνο ή όποτε ερχόμουν εγώ Κύπρο, μιλούσαμε για το σενάριο, συζητούσαμε το χαρακτήρα κλπ. Γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι
σε αυτό το χρονικό διάστημα πριν να αρχίσουν τα γυρίσματα. Και γι' αυτό η συνεργασία μας πραγματικά ήταν εξαίρετη. Και για αυτόν τον λόγο θέλω να πω. Αλλά μόλις μου έστειλε αυτό το σενάριο και ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί του, διότι ήξερα ότι ήταν υποσχόμενος και ταλαντούχος σκηνοθέτης και συγγραφέας, και διότι τον συμπαθούσα και πολύ, αλλά διότι το σενάριο και ο ρόλος με εντρίγανε πάρα πολύ. Τα γυρίσματα γίναν πέρσι, το 18. Τα γυρίσματα γίναν πέρσι, καλοκαίρι, στο Καϊμακλή, σε ένα σπίτι στο Καϊμακλή. Στον ιστορικό πυρήνα, φαντάζομαι, του Καϊμακλιού. Περίπου, ναι. Σε έναν παλιό σπίτι. Σε έναν πολύ ωραίο παλιό σπίτι, ναι. Και γυρίζαμε από μέσα Μαΐου μέχρι τέλη Ιουνίου περίπου. Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε τις προάλλες στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Το μόνο προηγούμενο ταξίδι της ταινίας μας πήγε σε ένα φεστιβάλ που λέγεται Κάρλο Βιβάρι στη Τσεχία, όπου πήγαινε στην κατηγορία Works in Progress. Δηλαδή δεν ήταν ακόμα εντελώς τελειωμένο. Όπου είχε αρέσει πολύ. Και στη Θεσσαλονίκη πλέον είχαμε την επίσημη μας πρεμιέρα. Και πράγματι. Γίνεται χρήση της κυπριακής διαλέκτου στην ταινία. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια κυπριακή οικογένεια. Είναι Κύπρη. Η οικογένεια που ζει σε αυτό το σπίτι είναι Κύπρη. Να πούμε λίγα πράγματα για σένα, έτσι λέμε και γενικά. Με τι ασχολείσαι, άλλες δουλειές, πώς περνάς τη ζωή σου στο Λονδίνο. Και όχι μόνο, από ό,τι ξέρω, γενικότερα ταξιδεύεις αρκετά. Ταξιδεύω πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή το σπίτι μου, η βάση μου είναι το Λονδίνο. Δουλεύω πολύ και στο Λονδίνο, αλλά ταξιδεύω συνεχώς, δηλαδή και στην Αθήνα, όπου έκανα μια ταινία τον Απρίλιο. Και στην Κύπρο έρχομαι πολύ συχνά. Και ομολογώ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να παίξω ρόλους και στα ελληνικά και στα αγγλικά και ίσως και στα γαλλικά. Γενικώς αρέσει και μου να δουλεύω σε διάφορες γλώσσες. Η Ελλάδα έχει πολλά μεγάλη παραδόση στο θέατρο και ήθιστε οι περισσότεροι Κύπροι ηθοποιοί να είναι έτσι πιο Ελλάδο αναθρεμμένοι. Ακριβώς. Εσύ πώς το βιώνεις τούτο, το γεγονός ότι είσαι κάπως εξαίρεση σε εισαγωγικά. Ναι. Σε σχέση με την πλειοψηφία των Κύπριων ηθοποιών. Εν το λέω για κακό ή κακό. Και τα ελληνικά και τα αγγλικά ήταν εξίσου, τέλος πάντων, δυνατά. Επήγα σε ελληνικά σχολεία, πήγα γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Αλλά μεγάλωσα με φοβερή λατρεία για το αγγλικό θέατρο. Δηλαδή, άρεσε μου πάρα πολύ ο Σέξπιερ, άλλοι Άγγλοι θεατρικοί συγγραφείς, οι αγγλικές ταινίες κλπ. Γι' αυτό και αποφάσισα να πάω σε δραματική σχολή στο Λονδίνο. Η θεατρική παιδεία είναι πάρα πολύ καλή στην Αγγλία. Του κοινού. Του κοινού. Του κοινού και των ηθοποιών. Δηλαδή, θεωρείται πιο pop culture το θέατρο στην Αγγλία, θα έλεγε ή όχι? Θα έλεγα όχι. Δηλαδή υπάρχουν και οι κλασικές παραγωγές κλασικού θεάτρου. Δηλαδή ο Σέξπιερ βεβαίως είναι τεράστια παράδοση στο Λονδίνο και το θέατρο γενικά έχει πάρα πολύ παράδοση. Και γενικά οι Άγγλοι ηθοποιοί είναι πολύ γνωστοί για τη θεατρική τους παιδεία. Εξίσου όμως. Πολλά ιδιαίτερο χιούμορ, πολλά ιδιαίτερε ταινίες. Ναι, και παιδεία. Και παιδεία γενικότερα. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα και στην Ελλάδα έχουν φοβερή θεατρική παιδεία. Και πάντα θαυμάζω αρχαίο δράμα, επίδαυρο. Το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Και γενικά θα ήθελα, δηλαδή το όνειρο μου θα ήταν να παίξω και σε ελληνικό θέατρο. Και βεβαίως. Και αυτό, τέλος πάντων, η ζωή μου είναι λίγο με το ένα πόδι στον ελλαδικό χώρο και το άλλο πόδι στον αγγλικό χώρο. Είναι ωραίο τούτο. Κερδίζεις τα καλά τζόπου και ο κόσμος. Ακριβώς. Και πραγματικά ενδιαφέρει με ο κινηματογράφος και η τηλεόραση και το θέατρο. Και ο πολλά κινηματογράφος. Να σου πω, όταν κάνω πολύ κινηματογράφο, πεθυμώ το θέατρο, και όταν κάνω πολύ θέατρο, πεθυμώ την οθόνη, τέλος πάντων. Είναι και τα δύο πολλά διαφορετικά. Εξίσου δύσκολα, θα έλεγα, αλλά πολύ διαφορετικά. Αλλά οι καλοί ηθοποιοί συνήθως μπορούν να τα κάνουν και τα δύο. Στην ταινία που βραβεύτηκε,
πώς εβίωσες εσύ γενικότερα τη βράβευση, να πούμε εντωμεταξύ ότι είχε γίνει και θεματάκι, είναι ένα έτσι χιουμοριστικό, λέω μερσαδικό με ένα γοβάκι. Τι έγινε με το γοβάκι? Είναι γεγονός ότι έγινε ένα μικρό πατατράκ την τελευταία φορά που ανέβηκα πάνω στη σκηνή. Ευτυχώς ήταν η τελευταία φορά. Η πέμπτη. Κατακρίβεται στην τέταρτη φορά οι πολύ συμπαθητικοί παρουσιαστές της τελετής μου είπαν μη φεύγεις, κάτσε εδώ. Γι' αυτό δεν έφυγα την τέταρτη φορά, έμεινα στη σκηνή και όταν επανέλαβα για το πέμπτο βραβείο, στον πηγεμό μου να κατεβώ από τη σκηνή, τρύπησε το τακούνι μου τη μοκέτα και βρέθηκε μια τρυπίτσα μέσα στη σκηνή του Ολύμπιον, της σκηνής όπου γίνεται η τελετή, και μπήκε μέσα και πεισματικά και δεν έβγαινε με τίποτε αυτό το τακούνι. Ήρθαν λοιπόν οι δύο παρουσιαστές, γονάτισαν χάμο και άρχισαν να προσπαθούν να βγάλουν αυτό το τακούνι έτσι. Εγώ εντωμεταξύ να στέκομαι με έναν παπούτσι σαν τη σταυτοπούτα και να περιμένω να βγάλουν το τακούνι από το έδαφος. Εντωμεταξύ το κοινό να χειροκροτά και να γελάει ιστερικά. Περίμενες ότι να βιώνες κάτι τέτοιο? Όχι βέβαια. Όχι γενικά τη βράβευση. Μα ήταν μια εντελώς πρωτόγνωρη εμπειρία. Δηλαδή όπως σου είπα, ο Σταύρος και όλοι οι συντελεστές είχαν φύγει. Δηλαδή ξέραμε ότι είχε πάει καλά η ταινία στην προβολή. Το νιώσαμε ότι άρεσε η ταινία μας και ενθουσιαστήκαμε. Δηλαδή καταρχήν ήταν μεγάλη τιμή ότι μας κάλεσαν την ταινία μας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι. Αλλά 5 βραβεία πραγματικά ήταν απροσδόκητο. Γι' αυτό και είχα φύγει. Εγώ είχα μείνει διότι και ζώντας Λονδίνο, είπα δεν ξέρω πότε θα ξαναπάω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θα κάτσω από την ταινία έναρξης μέχρι και την ταινία λήξης. Θα δω όλες τις ελληνικές ταινίες στο ενδιάμεσο, διότι με ενδιαφέρει να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι δουλειά γίνεται. Και παρεμπιπτόντως γίνεται απίστευτη όμορφη δουλειά. Και γι' αυτό είχα μείνει μέχρι τέλους. Και ευτυχώς, διότι ήμουν η μόνη. Δηλαδή, θα ήταν κρίμα να δεν ήταν κανένας. Αφή μου συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Είμαι περήφανη για τον Σταύρο, διότι πραγματικά δούλεψε πάρα πάρα πολύ σκληρά. Είναι όχι μόνο ταλαντούχος, αλλά και φοβερά γενναιόδωρος με όλους τους συντελεστές. Δηλαδή, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα πάρα πολύ ιδιαίτερο στο πλατό όταν γυρίζαμε την ταινία. Όλοι τον αγαπήσαμε, όλοι θέλαμε να δώσουμε τα όλα μας σε αυτήν την ταινία, διότι εμπιστεύαμε σε εκείνον, εμπιστεύαμε στο σενάριο και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Γι' αυτό του αξίζουν πραγματικά όλα τα βραβεία και περισσότερα και ελπίζω... Αξίζουν σε όλη την ομάδα. Σε όλη την ομάδα, σε όλους μας. Αλλά βεβαίως και στο Σταύρο ειδικά, διότι εκείνος έγραψε. Mm. Είναι δική του, είναι δικό του. Λοιπόν, συγχαρητήρια, εύχομαι πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για τη σημερινή παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ.